Πάμε σε ροή ζωντανών συνδέσεων να ασχοληθούμε λίγο με ένα θέμα που έχει να κάνει με την παιδεία των Χανίων, με ένα θέμα που έχει να κάνει με τις υποδομές και με μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Συγκεκριμένα, Εύη. Συγκεκριμένα, τις προηγούμενες ημέρες παραδόθηκαν κάποια κρεβατάκια αλλά και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά. Βίντεο και φωτογραφίες θα παρακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή. Μια πρωτοβουλία του Δήμου, του Δημάρχου βεβαίως, αλλά και του Αντιδημάρχου Παιδείας Δήμου Χανίων, του κ. Αντώνη Βαρδάκη. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να στρέψουν το βλέμμα προς τις μικρότερες ηλικίες, τις ανάγκες, αλλά και τρόπους που μπορούν τα παιδιά να περάσουν πιο όμορφα, μακριά από κινητά και τα λοιπά, το χρόνο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αναφερθούμε στο θέμα, πάμε να δώσουμε συνέχεια, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Βαρδάκη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, για να μας πει περισσότερα και να μας βάλει περισσότερο και στο κλίμα της πρωτοβουλίας. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Σπανού, καλησπέρα στους τηλεθεατές και στους τηλεθεάτρες της εκπομπής σας. Λοιπόν, και μόνο τα χρώματα που είδαμε αρκούν για να γεμίσουν τις καρδιές και για να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή ψυχολογία σε όλα τα παιδάκια. Η αλήθεια είναι ότι προβήκαμε σε μια τεράστια προσθήκη για τους αύλιους χώρους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τις αυλές των υπηαγωγείων μας. Μια προμήθεια η οποία δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν σε τόσο μεγάλη έκταση, δηλαδή για να καλύψει τουλάχιστον 77 σχολικές μονάδες, 77 νηπιαγωγεία σε όλο τους το μέγεθος. Αυτή τη στιγμή, όπως παρακολουθείτε και στο φωτογραφικό υλικό που παίζει, κάναμε μια προμήθεια 90.000 ευρώ στο σύνολό της, σε σπιτάκια, τραμπάλες, ελατήρια, τρίλιζες και φυδάκια για τους μαθητές των νηπιαγωγείων. Να τους φτιάξουμε τη διάθεση, να μπορέσουν να προσεγγίζουν το σχολικό τους περιβάλλον με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με χαρά και να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα το μάθημά τους, σε καλύτερες συνθήκες. Αυτή η μεγάλη προμήθεια ήρθε να συμπληρώσει και μια προμήθεια 300 αντιβακτηριδιακών κρεβατιών για τις ανάγκες του ολοημέρου αλλά και του διευρυμένου ολοημέρου που ήρθε με τη νέα νομοθετική ρύθμιση αυτή τη χρονιά. Πάντως, κύριε Βαρδάκη, αυτό που διαπιστώνουμε και μέσα από τις φωτογραφίες αλλά και από τις διάφορες έτσι, πρωτοβουλίες και δράσεις των οποίων ηγείται ο Δήμος Χανίων είναι ότι στρέφει το βλέμμα σε ένα ποιοτικό χρόνο. Δηλαδή, τα παιδιά, πέρα από όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο, σαν πληροφορίες και στις μικρότερες ηλικίες δεν είναι και τόσο σύνηθες γιατί πηγαίνουν για να παίξουν. Βλέπουμε ότι αυτό το παιχνίδι εσείς θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο δημιουργικό. Φεύγοντας δηλαδή το παιδί από εκεί, να ζητήσει να ξαναπάει σε μια παιδική χαρά του Δήμου με τραμπάλες, με παιχνίδια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτής της προσπάθειας. Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Δήμος Χανίων με όλες τις ενέργειες που έχουμε αναδείξει και στην εκπομπή σας προσπαθούμε να φέρουμε κοντά μας την εκπαιδευτική κοινότητα, τη μαθητική κοινότητα, να διοργανώνουμε δράσεις, εκδηλώσεις, αλλά και να δίνουμε χαρά και ζωντάνια στα παιδιά. Όπως έχω τονίσει και άλλες φορές, θέλουμε τους μαθητές δίπλα μας, γιατί μόνο με πράξεις και με όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουμε θα φέρουμε αυριανούς πολίτες, αυριανούς δημότες, οι οποίοι θα είναι καλύτεροι, πιο ευσυνείδητοι, θα αγαπάνε το περιβάλλον τους και όλα τα στοιχεία που βρίσκονται δίπλα τους, μακριά από τους βανδαλισμούς που έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό σε όλους τους όμορφους χώρους που φτιάχνουμε. Γενικά, ο σχεδιασμός σας τι άλλο περιλαμβάνει, Αντιδήμαρχε, για το επόμενο διάστημα? Ο σχεδιασμός μας έχει ξεκινήσει από την εποχή του κορονοϊού, όπου προμηθευτήκαμε ένα διαγραμμιστικό μηχάνημα για να φτιάξουμε τους ποδηλατόδρομους στο κέντρο της πόλης. Αυτό το διαγραμμιστικό μηχάνημα έχει μπει σε όλες τις σχολικές αυλές. Μιλάμε για 155 σχολικές μονάδες, όπου έχουμε αναβαθμίσει όλους τους εξωτερικούς χώρους, τους αύλιους χώρους. Έχουμε φτιάξει τα γήπεδα των αθλητικών εγκαταστάσεων και με τις προμήθειες που γίνονται τα δύο τελευταία χρόνια αλλάζουμε σταδιακά και όλο τον αθλητικό εξοπλισμό των σχολείων. Έχετε λάβει τις πρώτες αντιδράσεις από τα παιδιά που έχουν δει και τα κρεβατάκια και τα παιχνίδια, τα χαμόγελά τους? Τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή
Περιμένουμε να παραδοθεί όλη η παραγγελία. Να ξέρετε ότι από χθες το βράδυ που έγινε, το μεσημέρι που έγινε η παρουσίαση, δεν σταματάει το τηλέφωνο και να λένε πότε θα μας φέρετε τα παιχνίδια, να γεμίσουν τους άβλιους χώρους, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν πάρα πολλοί άβλοι χώροι οι οποίοι ήταν κενοί ή ήταν με παιχνίδια τα οποία είχαν αγοραστεί από πρωτοβουλίες των συλλόγων γονέων. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όλα τα παιδιά θέλουν να προσεγγίσουν το περιβάλλον, το σχολικό τους περιβάλλον και να δουν αυτά τα παιχνίδια, τα πολύχρωμα παιχνίδια με όλες αυτές τις δραστηριότητες που μπορούν να ακολουθήσουν. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.